Υποδεχόμαστε τον κύριο Καραγιάννη, τον Υπουργό που τρία μισή χρόνια συνεργαζόμαστε καταθέτοντας τις προτάσεις τεκμηριωμένα μαζί με τους συνεργάτες μας για να δούμε αυτό το μεγάλο αναπτυξιακό έργο της Κρήτης να ξεκινά. Και πρέπει να πούμε ότι όποιο πάει από την Νεάπολη προ τον Άγιο Νικόλο θα δει ότι έχουν εγκατασταθεί οι ανάδοχοι του έργου και προχωρεί για να μπορεί να ολοκληρωθεί το πρώτο τμήμα. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι οι παρατηρήσει που κάναμε από το Περιφερειακό Συμβούλιο έχουν γίνει στο μεγαλύτερο μέρο αποδεκτέ. Από τον κύριο Υπουργό και τι Υπηρεσίε. Ε, κάποια επιμέρου θέματα όμω θα τα συζητήσουμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο, γιατί αυτό είναι το χειρίαρχο που θα πάρει την απόφαση για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων. Πρέπει να πούμε ότι ο Νίκο Ξυλούρη, ο αντιπληρήτη, έχει κάνει μια εξαίρετη δουλειά. Η διαβούλευση που έχουμε με όλου του δημάρχου ε, αναδείχθηκε πάρα πολύ ικανοποιητική και από την πλευρά τη δική μα, βήμα-βήμα, θα παρακολουθούμε ούτω ώστε ένα όνειρο που είχαμε όλοι οι κριτικοί να γίνεται πραγματικότητα και έχει ξεκινήσει. Δεν είναι τα χρήματα τα οποία διαθέτει το Υπουργείο Υποδομών 3,5 δισεκατομμύρια. Είναι ένα μεγάλο νούμερο και από το Ταμείο Ανάκαψης και από το ΕΣΠΑ και από δημόσιου πόρου, που είναι ιδιαίτερα σημαντικά. Όμως αυτό που πρέπει να πούμε ότι και εγγυοβελτικά έργα έχουν εγκριθεί από το Υπουργείο Υποδομών που είναι σημαντικού προϋπολογισμού. Άρα όλα αυτά είναι σημαντικά έργα που χρειάζεται συνεργασία όλων. Εδώ δεν πρέπει να υπάρχουν ψημυρίε. Πρέπει όλοι να είμαστε ενωμένοι, ούτω ώστε να δούμε αυτά τα μεγάλα έργα για την Κρήτη που θα αλλάξουν τελείω και την κατηγορία αλλά και την ανάπτυξη του νησιού μα, αλλά και την ποιότητα ζωή για μα πρώτα, του κριτικού, αλλά και για όλο τον τουρισμό που θέλουμε να αναπτύξουμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Βλέπουμε λοιπόν αυτό το έργο, βλέπουμε το αεροδρόμιο στο Καστέλι, ό,τι προχωρεί και εμεί είμαστε υποχρεωμένοι πάντα να διεκδικούμε. Και όπω ανέφερα στον κύριο Υπουργό, εμεί η διεκδίκηση είναι και για τι γέφυρε που έχει δεσμευτεί για 5 εκατομμύρια. Για τι γέφυρε που πρέπει να φτιάξουμε μέχρι να γίνει ο βόρειο οδικό άξονα και έργα τη οδική ασφάλεια μια χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ που υπάρχει και η δέσμευση του κυρίου Υπουργού. Άρα και οι υπηρεσίε μα που θα τρέξουν αυτά τα έργα πρέπει να ενισχυθούν περαιτέρω και όλοι μαζί να μπορούμε να δούμε να ξεκινήσουν και να ολοκληρωθούν αυτά τα έργα. Να είμαστε καλά, όλοι να τα δούμε, γιατί είναι σημαντικά να ευχαριστήσω τον κύριο Υπουργό, γιατί πραγματικά έχουμε μια εξαίρετη συνεργασία όλα αυτά τα χρόνια και πρέπει να πω δεν ήταν και χωρί σύννεφα, ήταν διεκδικήσεων. Όμω είδε ο κ. Υπουργό ότι είχαμε δίκιο σε αρκετά και αποδεικνύεται από την έγκριση των προτάσεων που έχουμε κάνει ω περιφέρεια από το προηγούμενο Περιφερειακό Συμβούλιο. το ουσιαστικών μεγάλων. <μιχάνιο> Διότι είναι σε κρεμότητα, αν έχω κάτι νεότερο. Σωστά. <συσλώ> γιατί όλα τα άλλα ασδέη μεγάλο στην Ευρώπη δεν προχωράνε όλα. <συσλώ> Κανονικά. <συσλώ> αυτό είναι χέγγιο, τα προχωρήσει και τη Κρήτη. <laughs> Να είστε σίγουροι γι' αυτό, γιατί όπω βλέπετε την Κρήτη την έχουμε πρώτη προτεραιότητα. Γιατί δεν αναφέρθηκα στο πρώτο κομμάτι τη δήλωσή μου για το συνολικό σχεδιασμό. Γιατί και το καστέλι προχωρά και τα μεγάλα έργα των φραγμάτων προχωρούν και βλέπετε τι πόρου διαθέτουμε. Εγώ σήμερα το πρωί πήγα σε δύο εργοτάξια και είδα πώ προχωρούν και τα έργα των βραχοκατοπτώσεων, τα αντικατολιστικά έργα που κάνουμε και τι ακριβώ γίνεται με του κόμβου τη Μουρνιέ και όλα τα έργα οδική ασφάλεια πώ προχωρούν. Να είστε σίγουροι λοιπόν ότι θα προχωρήσει και το έργο των δικαστικών μεγάρων. Σήμερα ήδη έγινε μια σύσκεψη στην αντιπεριφέρεια των Χανίων, θα το αντιμετωπίσουν αυτό το ζήτημα. Θα μα δώσετε λίγε μέρε και θα σα δώσουμε τι απαντήσει που χρειάζεται.